Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή δική μου και του HuffPost που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μόλις φτάσατε, δηλαδή, πριν από λίγο, από λίγες ημέρες, από την Κέρκυρα, όπου εγκαινιάσατε το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο στο νησί και εξαγγείλατε πόρους ύψους 73 εκατομμυρίων για το λιμενικό και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θέλετε να μας πείτε καταρχήν συγχαρητήρια και να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δουλέψαμε μεθοδικά, συντονισμένα, καταθέσαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας βεβαίως και το θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έτοιμο και το οποίο εξειδικεύοντας την Εθνική Στρατηγική ήδη αποδίδει καρπούς. Εξασφαλίσαμε, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον εξυγχρονισμό και την ασφάλεια των λιμενικών υποδομών της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως απαντήσαμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την νησιωτικότητα και δεν είναι άλλο από ποιοτικές και επαρκές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Αυτό το κονδύλι είναι ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 73 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπου χθες είχα την ευκαιρία με την παρουσία και του αρχηγού του λιμενικού σώματος αλλά και των δύο γενικών γραμματέων να παραδώσουμε το πρώτο από τα δύο πλωτά στενοφόρα για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Πολύ σημαντικό αυτό για την περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Για τους ανθρώπους νομίζω είναι μια μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή νιώθουν μια ασφάλεια. Και ξέρετε, όχι μόνο για τους κατοίκους των νησιών, των απομακρυσμένων νησιών. Ναι, θέλουμε και άλλα, είναι σίγουρο. Ήταν η επόμενη ερώτηση, πώς ακόμα χρειαζόμαστε, αλλά αφού λέτε το κονδύλι είναι αυτό, φαντάζομαι στην πορεία θα πάρθουν και άλλα. Θα σας πω. Για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι το πρώτο από τα δύο συνολικά. Και ένα από τα πέντε τα οποία θα παραλάβουμε μέχρι τέλος του έτους. Βεβαίως. Και ενώ υπάρχει και προγραμματισμός να παραλάβουμε άλλα 10 σύγχρονα περιπολικά σκάφη. Τα επόμενα δύο χρόνια, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμενικού. Φανταστείτε ότι αυτά είναι σκάφη σύγχρονα περιπολικά με σύγχρονο εξίσου υγειονομικό εξοπλισμό, όπου μπορούν να μεταφέρουν ασθενείς με ασφάλεια, ακόμα και βαριά περιστατικά. Άρα, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, αυτό θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών. Σωστό. Άρα οι επισκέπτες στην περιοχή της Κέρκυρας σήμερα, αύριο σε κάποιο άλλο νησί του Ιωνίου, της Αμοθράκης, του Αργοσαρονικού. Θα επεκταθεί και στο Αιγαίο, κύριε Υπουργέ, αυτό έχει το πρόγραμμα. Έχει ήδη επεκταθεί στο Αιγαίο. Υπάρχουν πλωτά λοιπόν ασθενοφόρα και στο Αιγαίο. Υπάρχουν άλλα τρία. Όμως το πρόγραμμα αυτό που σας είπα προηγουμένως, είμαστε σε συνεννόηση με τις περιφέρειες, διότι ξέρετε η χρηματοδότηση είναι από πόρους των περιφερειακών προγραμμάτων και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τις περιφέρειες, αλλά έχει αξία να υποθεί ότι αυτό το σκάφος σχεδιάστηκε από τους επιτελείς του Υπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα. Άρα είναι 100% είναι πολύ σημαντικό, ελληνικής κατασκευής και σχεδίασης και βέβαια αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο πρόβλημα που το αντιμετωπίζει το σύνολο όχι μόνο του νησιωτικού χώρου αλλά και της Ελλάδος και δεν είναι άλλο από την ενίσχυση των υποδομών υγείας. Λίγες ημέρες παρακολουθούσα μία δήλωσή σας. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ήταν το μήνυμά σας προς την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, θεωρείτε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό και μέχρι πού? Η Ελλάδα κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία όμως είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος επιχειρούν με αποφασιστικότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και με απόλυτη προτεραιότητα
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Φανταστείτε ότι έχουμε σώσει μόνο τα τελευταία 2 χρόνια περίπου 5.000 μετανάστες. Αυτό αναδεικνύει και, αν θέλετε, το ανθρώπινο πρόσωπο της πατρίδας μας. Την ίδια ώρα που κάποιοι διακινδυνεύουν, κυριολεκτικά σας το λέω, διακινδυνεύουν, διότι όταν ξεκινάει μια βάρκα με μετανάστες χωρίς οσίβια, που ξέρετε περισσότερο από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα, κυριολεκτικά βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Δεν ξέρουν και να κολυμπάνε, αυτό λέτε. Προφανώς. Άνθρωποι που δεν ξέρουν να κολυμπάνε και έρχονται με βάρκες χωρίς οσίβια. Ακριβώς. Και είχαμε ένα θλιβερό περιστατικό πριν από λίγες μέρες, όπου ανάμεσα στα θύματα ήταν και 3 μικρά παιδιά. Και αυτό γιατί οι διακινητές ουσιαστικά χρησιμοποίησαν, εργαλειοποίησαν και τους συγκεκριμένους μετανάστες, σπρώχνοντάς τους χειρολεκτικά προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς σωσίβια. Άρα, εγώ θέλω να το επισημάνω αυτό, ότι η Ελλάδα τηρεί όλους τους κανόνες της διεθνής νομιμότητας, ναι. Σώζει ανθρώπινες ζωές την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι διακινδυνεύουν την ανθρώπινη ζωή, και βέβαια αυτό που θέλω να δηλώσω και να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες είναι ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σεβόμενοι απολύτως όλους τους διεθνείς κανόνες και όλους τους κανόνες εμπλοκής στη θάλασσα. Νιώθετε ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει τελειωμό? Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει? Κοιτάξτε, θέλω να επισημάνω ότι καταρχήν ισχύει η κοινή δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας από το 2016. Επομένως, βάσει αυτής της κοινής δήλωσης, η Τουρκία έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν τηρούνται. Επειδή δεν τηρούνται, γι' αυτό λέω, είναι κάτι που σας φοβίζει, μήπως βγούμε εκτός ελέγχου? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, ναι, αποφασισμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Σε κάθε όμως περίπτωση και η Τουρκία οφείλει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει της κοινής δήλωσης που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία προκειμένου να ασκήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις με αυτά που ουσιαστικά έχει και με το διεθνές δίκαιο. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι και αναφέρομαι στη συμφωνία με τη Γαλλία, την αμυντική, όπου αναβαθμίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, και υπάρχει και η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο, να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Εντάξει, είναι μια πολύ... κάτι που συνέβη πρώτη φορά. Σημαντική και στρατηγική, ναι, κίνηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, όπου ουσιαστικά αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας ως χώρα ασφάλειας, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι διπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και του λιμενικού σώματος, γιατί και εμείς στο λιμενικό σώματο έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξοπλιστικό που θα ενισχύσει σε πολύ σημαντικό βαθμό και θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των στελεχών μας. Μιλάτε για το 2022, Υπουργέ, κύριε Υπουργέ? Και αυτό που τρέχει ήδη, αλλά και αυτό που προγραμματίζουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Φανταστείτε ότι την επόμενη προγραμματική περίοδο θα παραλάβουμε πάνω από 70 νέα σκάφη, νέα επιχειρησιακά συστήματα. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο στρατηγική σημασία έργο, το ΕΣΟΘΕ, που είναι το ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, όπου θα έχουμε πραγματική εικόνα του Αιγαίου, της Κρήτης, του Ιωνίου, 24 ώρες το 24ωρο. Άρα, με αυτές λοιπόν τις κινήσεις, η κυβέρνηση αναβαθμίζει τον ευρύτερο ρόλο της στην περιοχή, και βέβαια
έχει δημιουργήσει πολλαπλές αντιδράσεις, εκνευρισμό θα έλεγα, στην γειτονική χώρα. Σε κάθε όμως περίπτωση νομίζω ότι όλοι πλέον αναγνωρίζουν τον πολύ μεγάλο ρόλο και στρατηγικό αλλά και επιχειρησιακό και ουσιαστικό θα έλεγα εγώ στην προστασία και των σύνορων και των θαλασσίων αλλά και των χερσαίων μας σύνορων και ευρύτερα βέβαια ως παράγοντας σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ δημοσιογραφικά το ταξίδι που είχα κάνει με το αβύθιστο του λιμενικού στην Κυρά της Ρο. Πραγματικά ήταν μοναδική εμπειρία. Την επόμενη χρονιά, το 22, το νούμερο ένα στόχο που έχετε στο μυαλό σας, ποιος θα ήταν αυτός, η προτεραιότητά σας, αυτό που δεν θέλετε με τίποτα να χαθεί? Εντάξει, νομίζω ότι τα αποτελέσματα και ουσιαστική εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο, που για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε θεσμικό πλαίσιο, ταυτόχρονα όμως νομοθετήσαμε και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σκοπός μας είναι λοιπόν να αρχίζει να υλοποιείται, να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, διότι μην ξεχνάμε ότι στα νησιά μας κατοικεί το 15% του ελληνικού πληθυσμού, το παραγόμενο ΑΕΚ από τις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας είναι πάνω από το 25%. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι και η δυναμική είναι πολύ μεγάλη. Αλλά από την άλλη εμείς θέλουμε το νησιώτη κάτοικο να μείνει στον τόπο του, να δημιουργήσει τον τόπο του, προβλέπουμε δηλαδή και συγκεκριμένα εργαλεία για την ενίσχυση. Κίνητρα. Και κίνητρα για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Με άλλα λόγια θέλουμε το νησιώτη να σταδιοδρομήσει στον τόπο του μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά στα τα μικρά νησιά παίζουν και ένα ρόλο εθνικό. Ναι, ο κάτοικος των πολύ μικρών νησιών, χθες μάλιστα που με ενημερώσανε στην Κέρκυρα ότι στο Μαθράκι των 50 κατοίκων για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο δημοτικό σχολείο υπάρχει ένας μαθητής. Τι λέτε? Για όλους λοιπόν αυτούς, για τον ένα μαθητή, για τους λίγους κατοίκους αξίζει πραγματικά να επενδύσουμε και να ασχοληθούμε και αυτό είναι το όραμά μου για την επόμενη χρονιά. Φιλάνε θερμοπύλες, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Φιλάνε θερμοπύλες. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα το μήνυμά σας για την πανδημία. Καταρχήν, πιστεύετε, η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν θα πάμε σε lockdown, συνεχίζουμε να λέμε ότι... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά ακολουθεί τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημών. Αποφασίζει βεβαίως, είναι θέμα κυβερνητικό, όμως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Ότι δεν πάμε σε lockdown. Γι' αυτό και πήραμε και τα μέτρα, ουσιαστικά στόχο έχουν καταρχήν να αυξηθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα και ήδη, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, αποδίδει καρπούς. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, προκειμένου να χτιστεί το απαραίτητο τύπος ανοσίας. Πριν προχωρήσουμε και έτσι θα πάω στην προσωπική ερώτηση, γιατί το ξέρει ο κόσμος, νοσήσατε. Το μήνυμά σας από... 25 μέρες ήσασταν στο νοσοκομείο. 25 μέρες. Τι θα έχετε να πείτε στους ανθρώπους που ακόμα, σαν άνθρωπος μιλάω, δεν αναφέρομαι στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, αναφέρομαι στον άνθρωπο Γιάννη Πλακιωτάκη που ήταν 25 μέρες στο νοσοκομείο και θέλει να πει ίσως κάτι στους ανεμβολίαστους, σε αυτούς που φοβούνται ακόμα να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, την πρώτη δόση και έχουμε φτάσει να περιμένουμε την τρίτη υπόλοιπη. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή κανένας συμπολίτη μας δεν θέλω να περάσει αυτό που έζησα εγώ,
Και επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα, διότι ξέρετε, όταν νόσησα εγώ δεν υπήρχε το εμβόλιο. Δεν είχε βγει το εμβόλιο, ναι. Το εμβόλιο... Ήταν πέρσι τέτοια εποχή. Πέρυσι τέτοια εποχή ακριβώς. Κλείνεται ένα χρόνο. Ευχαριστώ. Ακριβώς ήταν. Τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το εμβόλιο είναι, αν θέλετε, το μικρό θαύμα της επιστήμης. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την πανδημία. Γι' αυτό και εγώ προσκαλώ τους συμπολίτες μας που είτε δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα το εμβόλιο τους, είτε το σκέφτονται να εμβολιαστούν. Έχει δοκιμαστεί σε δισεκατομμύρια συμπολίτες μας ολόκληρο τον κόσμο, άρα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα απολύτως. Και από την άλλη βέβαια είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας προκειμένου να ξεπεράσουμε τον ιό. Άρα προτρέπω σε όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους, να συνεχιστεί η αύξηση του εμβολιαστικού προγράμματος και πιστεύω τηρώντας και τα μέτρα προστασίας, διότι δεν σημαίνει ότι κάνουμε το εμβόλιο και ξεχνάμε, συμπεριφερόμαστε σαν να υπάρχει και υπάρχει όντως προφανώς η πανδημία, αλλά πρέπει να τηρούμε με αυστηρό τρόπο, με θρησκευτική θα έλεγα ευλάβεια, τα μέτρα προστασίας. Για να κάνουμε Χριστούγεννα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.